Συνάντηση με τον Διευθυντή μίας εκ των εταιριών του εργοστασίου φωσφορικών λιπασμάτων πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του οικισμού της Νέας Καρβάλης το μεσημέρι της Πέμπτης. Ανάμεσα στους εκπρόσωπους ήταν και η πρόεδρος της Δημοφέλεια Αναστασία Ιωσήφιδου, η οποία μετέφερε μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Αλέξανδρο Ιωσήφιδη και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Νέας Καρβάλης Νίκο Γκίκα τα παράπονα των κατοίκων σχετικά με τον καπνό του εργοστασίου. Πραγματικά μετά από κινητοποίηση και προγραμματισμένη συνάντηση, είχαμε ενάντηση με τον κύριο Γιαννίκο, τον υπεύθυνο της βιομηχανίας φωσφοριστικών λιπασμάτων, ο οποίος μας μετέφερε τις απόψεις της εταιρείας, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα και ότι αυτό που βλέπουμε στον αέρα είναι απλή υδρατμή και ακίνδυνη. Όσον αφορά και το θέμα της δυσοσμίας, μας μετέφεραν ότι και εκεί δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα. Το ένα τσάνελ βρέθηκε στη Νέα Καρβάλη και μίλησε μαζί με τους κατοίκους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, όλοι να συμμετάσχουν για να μπορέσει να γίνει κάτι. Εδώ πνίγει η Καρβάλη, καλέ. Εγώ δεν είμαι από εδώ, αλλά εδώ συνέχεια είμαι, εδώ στην Καρβάλη. Πνίγει η Καρβάλη. Τώρα σήμερα γιατί ησύχασε, δεν ξέρω. Ισχύει, ήταν πάρα πολύ η μυρωδιά, ήταν άσχημη. Ειδικά σε εμάς που μένουμε εδώ πέρα, δηλαδή και ένας που περνούσε απλά με το αμάξι, το μύριζε, ήταν αρκετά άσχημη. Τώρα έχει μειωθεί κάπως, αλλά πάλι παραμένει σχετικά, ειδικά βγαίνοντας από το χωριό μας. Αυτό είναι δουλειά της περιφέρειας. Αλλά όταν αντιληφθήκαμε τον Οκτώβριο ότι τα μηχανήματα της περιφέρειας εδώ και χρόνια από το 2011 δεν δουλεύουν, δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι. Γιατί αν δεν έχεις επιστημονικά στοιχεία, δεν μπορείς μετά να πιέσεις καμιά επιχείρηση. Εγώ χαίρομαι που σήμερα που πέρασα ούτε καπνός υπήρχε, ούτε μυρωδιά υπήρχε, είχαν όλα αποκατασταθεί. Ελπίζω να βρήκαν τον τρόπο να τα αποκαταστήσουν. Μεταξύ άλλων, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος από κοινού με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Αλέξανδρο Ιωσήφιδη έδωσαν την Τετάρτη εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διενεργήσουν έκτακτους ελέγχους στις μονάδες των λιπασμάτων και των πετρελαίων. Όσον αφορά το εργοστάσιο των λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας είναι η αδειοδοτούσα αρχή και γι' αυτό οφείλουμε ως Περιφερειακή Ενότητα και ως Περιφέρεια να προβαίνουμε σε μια σειρά τακτικούς ελέγχους για να διαπιστώνουμε αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις οι οποίοι προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου. Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται και τακτικά αλλά και έκτακτα. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι πληρούνται τα όρια και οι προϋποθέσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ζητήσαμε να διεξαχθούν έκτακτοι έλεγχοι. Έδωσα εγώ εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν έκτακτους ελέγχους και στη βιομηχανία λιπασμάτων και σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Νέας Καρβάλης. Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει, γίνονται, ενδεχομένως τη Δευτέρα θα έχουμε και τα συμπεράσματά τους. Πολύ μεγάλο θέμα υπήρχε, ναι. Νέφος, κάπνα, ειδικά όταν φεύγεις προς το χωριό και το βλέπεις από μακριά, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Ας κάνουν κάτι αυτοί που είναι υπεύθυνοι παιδιά, δεν θέλουμε να χάσει κανένα στη δουλειά του, όλα τα παιδιά να δουλεύουν, να βγάζουν ένα μεροκάματο, αλλά να λειτουργεί σωστά. Όχι μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα και τη Μεγάλη Πέμπτη, άμα ήσασταν πριν 2 ώρες εδώ πέρα, δεν θα μπορούσατε να αναπνεύσετε. Και εγώ ήταν η μύτη μας, το λαιμός μας, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν θέλουμε να κλείσει το εργοστάσιο, προς Θεού, θέλουμε να λειτουργεί σωστά. Ερχόμουν από Θεσσαλονίκη και το είδα, γιατί από εδώ δεν το βλέπουμε τόσο καλά, αλλά ερχόμουν πάνω από την Εγνατία και έβλεπα τον έφος δηλαδή και έλεγα πάει, μας πνίξανε σήμερα. Ευχόμαστε πραγματικά να είναι έτσι όπως τα λέει η εταιρεία, αλλά εννοείται ότι ψάχνουμε όλες τις πιθανές παραμέτρους. Εμείς δεν κάνουμε σε καμία περίπτωση εκπτώσεις, ούτε μπορούμε να πούμε ότι προσεγγίζουμε το θέμα με οποιαδήποτε άλλη λογική, αλλά εγώ σας λέω την άποψη, την επίσημη, ότι γίνονται υπολογισμοί στα ζητήματα τα οποία θέτει η νομοθεσία. Για το συγκεκριμένο θέμα και τις έκτακτες μετρήσεις αναφέρθηκε και ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μορφίδης στο ένα τσάνελ. Τουλάχιστον οπτικά αυτό που βλέπουμε είναι να πολλαπλασιάζονται οι καπνοί και το νέφος στη συγκεκριμένη περιοχή. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα μέτρησης το οποίο θα μετρά συνέχεια και αυτό ήταν ένα αίτημα των κατοίκων της Καβάλας εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
Θεωρούσαμε ότι γίνονται μετρήσεις, αλλά δυστυχώς για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν γινόταν. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποκατασταθεί, να υπάρχουν σοβαρές μετρήσεις και οι οποίες να είναι αξιόπιστες και να δείχνουν πραγματικά εάν έχουμε ή δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι γνωστό ότι η λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων, το κυκλοφοριακό και η καύση ξύλων για θέρμανση την περίοδο του χειμώνα επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα της περιοχής μας. Από την αρχή της θητείας της, η Δημοτική Αρχή δεν ασχολήθηκε καθόλου με το ζήτημα της αξιόπιστης μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην περιοχή της Νέας Καρβάλης, αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο επικεφαλής παράταξης ο τόπος της ζωής μας, Μάκης Παπαδόπουλος, μέσα από την εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel. Υπάρχει μια αίτηση της Βούφουλου, πρώην Βούφουλου, ΕΛΦΕ, μέσα στο Δήμο Καβάλας, ο οποίος υπάρχει το αίτημα για μια καινούργια επένδυση, η οποία αυτή η καινούργια επένδυση θα ήταν μια εγκατάσταση ενός αντιρρυπαντικού εξοπλισμού που θέλει να τοποθετήσει η ΕΛΦΕ στο εργοστάσιο, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει πάρει την άδεια από την πολεοδομία. Βέβαια, το θέμα δεν είναι αν η πολεοδομία έχει καθυστερήσει αρκετούς μήνες να δώσει την άδεια. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, γιατί όταν έχεις ένα τόσο σοβαρό θέμα και είναι θέμα δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος, την ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή. Πλέον αναμένεται η Λαϊκή Συνέλευση στα ΚΑΠΗ της Νέας Καρβάλης, Τετάρτη 18 Απριλίου, όπου θα συζητηθεί διεξοδικά το ζήτημα, ενώ ο πλευράς της εταιρείας αναμένεται σχετικό δελτίο τύπου εντός των επόμενων ημερών.